Νέα δεδομένα για το σταθμό Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης δημιουργούν τα ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στις εισόδους του σταθμού. Οι αρχαιολογικές εργασίες που πραγματοποιούνται αποκάλυψαν υπολείμματα μιας μαρμαρόστρωτης πλατείας περικλειόμενης από κυκλική σιγμοειδή στοά. Μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με επικεφαλής την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Βλαζάκη πραγματοποίησαν αυτοψία στο χώρο και καλούνται την ερχόμενη Τρίτη να λάβουν απόφαση για τις τροποποιήσεις που από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί να γίνουν στον σχεδιασμό του σταθμού. Είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικές αρχαιότητες, όπως επίσης γενικά σε όλη την πορεία του μετρό και κυρίως αυτούς τους δύο σταθμούς, Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας. Θα γίνουν συζητήσεις, θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο, γιατί θέλουμε και οι αρχαιότητες να σωθούν και βεβαίως η ζωή της πόλης να συνεχίσει και να μην υπάρξουν προβλήματα εξαιτίας των αρχαιοτήτων. Παρότι η Βυζαντινή πλατεία που ήρθε στο φως βρίσκεται εκτός του κελίφους του σταθμού, θεωρείται βέβαια ότι θα χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στον σχεδιασμό της βόρειας εισόδου. Η τελική απόφαση του ΚΑΣ θα ανοίξει τον δρόμο για τις τροποποιήσεις με κύριο γνώμονα τη λειτουργικότητα του σταθμού αλλά και την αποφυγή σημαντικών καθυστερήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τίποτα δεν είναι απλό. Αλλάζει ο σχεδιασμός και όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους πλέον μετά. Θα απαιτηθούν νέες μελέτες, νέος σχεδιασμός. Σίγουρα. Είναι νωρίς, όχι. Όχι. Ανάλογα με τον τελικό σχεδιασμό, ο οποίος πρέπει να είναι λειτουργικός και πάντα υπέρ της ασφαλείας. Παρότι η εμπειρία της Βενιζέλου προβληματίζει και προκαλεί φόβους για καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους των εργασιών, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Γιάννης Μιλόπουλος ξεκαθαρίζει ότι στην Αγία Σοφίας δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο τα νέα δεδομένα να καθυστερήσουν την κατασκευή του σταθμού, οι εργασίες των οποίων είναι σε πλήρη εξέλιξη με διπλές βάρδιες καθημερινά. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις εξαιτίας της ανάδειξης των αρχαιοτήτων, για τον απλό λόγο ότι στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας οι αρχαιότητες έχουν βρεθεί εκτός κελίφους του σταθμού, βρίσκονται εκτός του κουτιού επομένως του σταθμού και αφορούν αποκλειστικά τις εισόδους και τις εξόδους. Η μετακίνηση της εισόδου δεν απαιτεί νέες μελέτες και αυτό εκ των πραγμάτων δεν θα φέρει μια καθυστέρηση. Έχουμε επεξεργαστεί εναλλακτικές λύσεις για πολλά σενάρια τα οποία μπορεί να προταθούν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και σας διαβεβαιώ ότι οι λύσεις αυτές δεν απαιτούν καθόλου χρόνο ούτε καινούργιες μελέτες. Το νέο μνημιακό σύνολο που εντοπίστηκε στη διασταύρωση της κεντρικής ρωμαϊκής λεωφόρου Ντεκουμάνους Μάξιμους με τον δρόμο Κάρντο βρίσκεται πάνω στον άξονα δύο σημαντικών παλαιοχριστιανικών μνημείων, της Βασιλικής της Αχιεροποιήτου και της Επισκοπικής Βασιλικής, στη θέση του Ναού της Αγίας Σοφίας.